σε ρίγκ μετατράπηκε εκλογικό τμήμα σε δημοτικό σχολείο του Ρίου στην Πάτρα. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης μια μητέρα με το παιδί της και ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Όλα ξεκίνησαν όταν μια κυρία μπήκε σε εκλογικό κέντρο του Ρίου στην Πάτρα λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες. Όταν η κόρη της πήρε στα χέρια τα ψηφοδέλτια για να ψηφίσει, μπήκαν μαζί και οι δύο μέσα στο παραβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα έγινε αντιληπτή από την εφορευτική και μια γυναίκα μέλος της Επιτροπής της επεσήμανε ευγενικά πως αυτό δεν επιτρέπεται, με την εισβολέα να αντιδρά έντονα. Η γυναίκα της Εφορευτικής Επιτροπής δήλωσε πως θα κάνει μήνυση στη μητέρα για παραβίαση του νόμου, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση ξέφυγε με εμπλοκή και τρίτων ατόμων κυριολεκτικά πιάστηκαν στα χέρια μεταξύ τους τουλάχιστον τρεις γυναίκες, με τη μία να φωνάζει πως δέχθηκε επίθεση και μάλιστα χαστούκι. Το θερμοεπισόδιο έληξε με την αποχώρηση των θερμόαιμων από το εκλογικό τμήμα που έγινε αρένα. <Τι>